κάποιοι άνθρωποι να αποφασίσουμε και να δημιουργήσουμε αυτή το ανακάτεμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, πολύ βασικό. Επειδή έχουν δημιουργηθεί κάποιες παρεξηγήσεις, έχω μιλήσει με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για τα κόμματα, για την κομματοκρατία κλπ. Δεν ήμουν έξω. Ήμουν παιδί του κομμάτου. Έχω φάει την κομματική ζωή με το κουταλάκι του εσπρέσο, όπως λέω. Πιο μικρό δεν υπάρχει από αυτό εδώ. Άρα ξέρω τι λειτουργία το κομμάτι. Απλά πρέπει να καταλάβουν, γιατί θα το πω αυτό για να κλείσω. Το 1984 ψηφίσαμε με δημοψήφισμα κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βασικός πυλώνας στην Ευρώπη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι τα κόμματα. Πέστε μου πότε έγινε συζήτηση σοβαρή στην Ελλάδα για το κόμμα, τι είναι το κόμμα, ποια είναι η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση, η σχέση του κόμματος με το κράτος, η σχέση του κόμματος με τους θεσμούς, η σχέση του κόμματος με την κοινωνία. Στην Ελλάδα υπήρξε ουσιαστικά η εισβολή του κόμματος στο κράτος και παρκάρισμα της κομματοκρατίας στο κράτος και διάλυση αυτού του κράτους. Εγώ λοιπόν που είμαι τόσο κριτικός και τόσο επιθετικός απέναντι στα κόμματα, λέω όχι. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει, και αυτό είναι το εγχείρημα που γίνεται σήμερα, πρέπει να έχει εκπροσωπήσει το κομμάτι. Μα δεν υπάρχει στην Ευρώπη θεσμός τέτοιος που να μην υπάρχουν εκπροσωπήσεις. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν οι κομματικοί μηχανισμοί ότι πρέπει να σεβαστούν την πολιτική αυτονομία των θεσμών της κοινωνίας. Γιατί εκεί έχουμε χάσει το παιχνίδι της όλης της ιστορίας. Το τι θα κάνω εγώ στην περιφέρεια του Αιγαίου και οι άλλοι αιγιοπελαγίτες και οι άλλοι νησιώτες, αφού δεν συνονόμαστε σήμερα με τα δεδομένα τα σημερινά. Θα με καταλάβουν αύριο, αφού δεν ξέρουν εγώ πώς ζω στο Αιγαίο και τι ιδιαίτερα προβλήματα έχω. Άσε με λοιπόν την πολιτική να την καθορίσω εγώ μαζί με τους άλλους συμπολίτες και συμπατριώτες στο Αιγαίο. Και εσύ έλεξέ με πιθανά κόμμα για την ιδεολογική μου καθαρότητα μετά. Αλλά άσε με να έχω την πολιτική μου αυτονομία προκειμένου να λειτουργήσω και εγώ. Γιατί αύριο μπορεί και να χρειαστεί να σε στηρίξω σαν κεντρική πολιτική σκηνή για μεγάλες επιλογές που χρειάζεται να κάνει η χώρα. Είναι λοιπόν ένα καινούριο εγχείρημα αυτό εδώ και ελπίζω να το εμπεδώσουμε, γιατί δεν έχουμε πολλούς εναλλακτικούς δρόμους και νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλά πρότυπα στον κόσμο. Μου δίνει τώρα ευκαιρία να πω, κάποιοι μιλάνε για το μοντέλο, λέει, της Σουηδίας, το μοντέλο της Νορβηγίας, το μοντέλο της Ελλάδας μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτή τη χώρα μπορούμε να την σχεδιάσουμε και να την αναλύσουμε με ένα δικό μας τρόπο. Με ένα δικό μας τρόπο. Εκεί είναι και η ουσία του όλου ζητήματος. Ευχαριστούμε για πάλι. Έχουμε δύο τρόπους να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ή να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν βέβαια συνολικά και συνέχεια θα κάνουμε τοποθέτηση, ή αν θέλετε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της ελεύθερης συζήτησης. Δηλαδή, ερώτηση-απάντηση. Δεν ξέρω και ο μιλητής τι προτιμάει τα δύο. Να ακολουθήσουμε το δεύτερο, ελεύθερη συζήτηση, ερώτηση-απάντηση και όπου φτάσουν έτσι από το πρωτικά. Καλύτερα. Ε? Ωραία, ξεκινάμε. Καλώ. Η αλήθεια είναι ότι το στραβό το λέω και αυτό που ένιωσα τώρα αυτή τη στιγμή που την ομιλία που άκουσα και εσύ, πάρε την ώρα. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Δήματε. Έτσι. Αν μη τι άλλο, είναι στοιχεία πρωτοτυπίας, έτσι, στοιχεία τα οποία τα έχεις δοκιμάσει στην πράξη και έχουν επαληθευτεί. Ακούσαμε δηλαδή πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πιστεύω ότι αν το αντίστοιχο μπορέσει να υλοποιηθεί και σε επίπεδο περιφέρειας, μια που έτσι, είσαι υποψήφιος περιφερειάρχης, τότε εδώ πέρα η περιφέρειά μας θα γνωρίσει μια άλλου είδους ανάπτυξη, η οποία θα είναι κάτι πρωτόγνωρη. Συμφωνώ με αυτά που λες. Σε μεγάλο βαθμό και θα σου εξηγήσω γιατί. Οι Ιταλοί, όταν είχαν πάρει τα νησιά μας, το πρώτο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν, να δημιουργήσουν, ήταν η αυτονομία. Η Κώση Ρόδος, η Κώση ήταν του Βορείου Συγκροτήματος και η Ρόδος του Νοτίου Συγκροτήματος, παρήχαν πλήρη σχεδόν αυτάρκεια, σχεδόν στα πάντα, δημιουργώντας αντίστοιχες υποδομές. Μόνο δεν ήταν μόνο τα εργοστάσια ντομάτας. Εδώ είχαμε ενοποιείο, φτιάχναμε τσιγάρα, φτιάχναμε έντρο, δηλαδή και οι παλιοί τα λένε και καταγραμμένα, υπάρχουν ιστορικά δηλαδή. Εντάξει, και βέβαια η Ρόδος, η οποία ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά κέντρα και
για μετακομιστικά στην Ανατολική Μεσογείο. Βέβαια, φαίνανε από απέναντι από την Τουρκία όλα τους τα φρούτα σχεδόν τα παράλια και τα τυποποιούσαν στη Ρόδο και μετά τα διαθέτανε οι Ιταλοί με τις φραγκίδες στα Ιταλία κτλ. Δηλαδή, αν δεν δούμε την τοπικότητα που την έχουν δει πολύ πριν από εμάς και κάποιοι άνθρωποι και την ανέδειξαν και λειτουργήσαν με σχετικά μεγάλη επιτυχία, το παιχνίδι είναι χαμένο. Τελείωσε. Και συμφωνώ στην άποψη ότι οι πολιτικές πια είναι καιρός να πηγαίνουν από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω, γιατί από πάνω προς τα κάτω κάθεται ο γραφειοκράτης μέσα σε ένα γραφείο και αγνοεί τι σημαίνει οικός, αγνοεί τι σημαίνει λέρος, αγνοεί τι σημαίνει έτσι το οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο νησάκι. Πιστεύω ότι αυτά που μας αξίζουν δεν τα παίρνουμε πίσω. Αυτά που δίνει δηλαδή τα νησιά μας στο ελληνικό κράτος είναι πολλαπλάσια από αυτά που μας προσφέρει η πατρίδα. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να τα δουν πιο σοβαρά. Εντάξει, το πρόβλημα με τα νησιά και το. Αυτό που αναφέρθηκε είναι ζωντανό και μην κοιτάμε εδώ στην κόπου, εντάξει, έχει περιοριστεί ίσως μόνο με τις πτήσεις τώρα και τα λοιπά που καταργήθηκαν οι δύο εταιρείες και έχουν ακριβήνει πολύ τα εισιτήρια και έχουν οι μετακινήσεις γίνει προβληματικές. Και το θέμα που μπαίνει επίσης να το εντάξει και στα προγράμματά σας με τις ιδιωτικοποίησεις των αεροδρομίων, η ΣΚΟ και η Ρόδο, τα οποία είναι τα δύο μεγάλα. Οπότε αν αυτά τα πάρει ένα συγκεκριμένο tour operator που μπορεί να τα πάρει γιατί οι διατάξεις και οι προκηρύξεις έχουν γίνει φωτογραφικές για συγκεκριμένους τροπεριέτρους που πληρώνουν τις προδιαγραφές, θα έχουμε άλλο είδους προβλήματα. Όλος ο τουρισμός δηλαδή θα μπορεί να εξαρτηθεί από τον τουριστικό πράκτορα, ο οποίος θα έχει αγοράσει το αεροδρόμιο του ΣΚΟ ή το αεροδρόμιο της Ρόδου. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να δούμε επιγόντως και να ενταχθούν και στις δημοτικές παρατάξεις τα προγράμματα που αφορούν την τοπικότητα, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και όχι μόνο το ντοματάκι. Είχαμε παιδιά, θυμόμασταν ότι είχαμε ένα σωρό πράγματα τα οποία εξάγαμε και όχι μόνο και η σάλτσα και το κομματάκι, η σάλτσα και ο πελτές, το αλάτι που βγάζαμε, η αλικής και είναι πολύ ωραίο, πολύ καλής ποιότητας. Εντάξει, αυτά πρέπει να δούμε, γιατί το μέλλον που έρχεται με τη συγκέντρωση σε λίγων πρακτόρων και λίγων tour operator του τουρισμού, δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να στηριχθείς με βεβαιότητα. Η αυτάρκεια λοιπόν, η διατροφική πρώτα απ' όλα των νησιών, να παράγουν τα προϊόντα στο μέρος τα οποία μπορεί να θρέψουν τους πληθυσμούς. Και δεύτερον, και η ανάπτυξη που θέλουμε με βάση αυτό το μοντέλο, νομίζω ότι είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες.